Νέος πρόεδρος των Φιλιππίνων θα πρέπει να θεωρείται ο σκληροπυρηνικός δήμαρχος της πόλης Νταβάο, Ροντρίγκο Ντουτέρτε. Με καταμετρημένο το 71,56% έχει εξασφαλίσει 12.263.802 ψήφους. Αυτό προσδιορίζεται ο σοσιαλιστής, χρησιμοποιεί τραχιά έως και άκομψη γλώσσα και σκοπεύει να τα βάλει με το οργανωμένο έγκλημα. Μαύρη προπαγάνδα και ψευδείς κατηγορίες αντίλαξαν και οι δύο πλευρές. Θα έλεγα ότι αποτελεί μέρος της καθημερινότητας σε μια εκλογική διαδικασία. Αλλά θα ήθελα να δώσω το χέρι μου στους αντιπάλους μου. Ας ξεκινήσουμε την επούλωση των τραυμάτων τώρα. Με διαφορά άνω των 4 εκατομμυρίων ψήφων από τον Ντουτέρτε, για τη δεύτερη θέση δίνεται σκληρή μάχη ανάμεσα στην ανεξάρτητη γερουσιαστή Γκρέις Πόε και τον Μανουέλ Ρόχα, τον δεύτερο του Φιλελευθέρου Κόμματος. Για τη θέση του αντιπροέδρου προβάδισμα έχει ο Φερντινάντο Μάρκος Τζούνιορ, γνωστός και ως Μπονγκ Μπονγκ, γόνος του δικτάτορα. Πολλοί θεωρούν ότι η συγκατοίκηση γίνεται μια πολύπλοκη υπόθεση για τις Φιλιππίνες. Ο Ντουτέρτε υπολογίζει πολλά συναλματώδια άνοδο της φιλιππινέζικης οικονομίας, που αναμένεται να παρουσιάσει ανάπτυξη άνω του 6%. Ωστόσο, αυτό δεν έχει περάσει καθόλου στα χαμηλά και μεσαία στρώματα, κάτι που θα επιδιώξει να διορθώσει ο νέος πρόεδρος των Φιλιππίνων.